Οκτώ λοιπόν τριετής αναζητούν την δεύτερη νίκη τους στα 1000 μέτρα. Έτοιμος και ο αφέτης για την εκκίνηση, σηκώνει τη σημαία και δίδεται η εκκίνηση της πέμπτης υποδρομίας, ενώ ανακόπτει στα πρώτα μέτρα ο Γιορίκας και χάνει έδαφος. Για την πρωτοπορία προσπάθουν αρχικά ο μικρός γίγαντας, στη συνέχεια ο κρύος υδρότας και πιο έξω Άλκης. Ακολουθεί ο Νεοκοσμίτης, στην πέμπτη θέση ο σπάνιος Night Explosion στη συνέχεια. Στην πρωτοπορία πλέον ο κρύος υδρότας, στη συνέχεια ο Άλκης και ο μικρός γίγαντας. Οι τρεις πρώτοι είναι ο Κοσμίτης, στην τέταρτη θέση πέμπτος ο σπάνιος. Περίπου 500 μέτρα πριν από το τερματισμό, πάντα στην πρωτοπορία βρίσκεται ο κρύος υδρότας, ακολουθεί ο Άλκης. Στη συνέχεια μικρός γίγαντας, Νεοκοσμίτης, σπάνιος, ενώ θέλει να βελτιωθεί ο Night Explosion. Και στη συνέχεια φυσικά και ο Γιορίκας. Τελευταία θέση ο Πικολίνο Βαγγέλης, ενώ τα λόγα μπαίνουν στην ευθεία. Κρύος υδρότας ο Άλκης από μέσα, προσπαθεί και ο Νεοκοσμίτης από την εσωτερική, ενώ είναι κλεισμένος και ο μικρός γίγαντας. Να και ο σπάνιος, όλοι μαζί, εντυπωσιακός ο σπάνιος περνάει. Και Night Explosion απ' έξω στα τελευταία μέτρα θέλει να πλησιάσει. Μάλλον χάνει έδαφος, ο Άλκης δεύτερος, στη συνέχεια θα μείνει τρίτος ο μικρός γίγαντας και Night Explosion ακόμα πιο πίσω. Δείτε πως εδώ Άλκης κάνει την επίθεσή του, ο κρύος υδρότας συνεχώς κάνει έδαφος, προσπαθεί να αναπτυχθεί, είναι κλεισμένος πίσω από τον Άλκη ο μικρός γίγαντας, από μέσα ο Νεοκοσμίτης, αλλά βέβαια ο σπάνιος έρχεται δυνατά, περνάει νούμερο 8. Νούμερο 1 ο Άλκης στην δεύτερη θέση. Νούμερο 4 μικρός γίγαντας και Night Explosion νούμερο 5 στη συνέχεια. 8-1, 4-5 λοιπόν το αποτέλεσμα και ήδη βλέπουμε σε επανάληψη την κούρσα. Από νωρίς θα βγει μπροστά ο κρύος υδρότας, θα ακολουθήσουν ο Άλκης και ο μικρός γίγαντας. Στη συνέχεια Νεοκοσμίτης, σπάνιος Night Explosion, Γιορίκας και Πικολίνο Βαγγέλη στις δύο τελευταίες θέσεις. Πάντα από βίντεο παρακολουθούμε την πέμπτη υποδρομία. Κρύος υδρότας, Άλκης, μικρός γίγαντας, Νεοκοσμίτης, σπάνιος, Night Explosion, όπως ακολουθούν κατά σειρά τα άλογα Γιορίκας και Πικολίνο Βαγγέλη στις τελευταίες θέσεις. Και θα παρακαλούσα το σκηνοθέτη μας, αν έχουμε τη δυνατότητα, να δούμε σε αργή κίνηση εδώ την τελική ευθεία. Δείτε και πάλι λοιπόν τι συνέβη. Κρύος υδρότας, Άλκης από μέσα, ανάμεσά τους προσπαθεί να αναπτυχθεί ο μικρός γίγαντας, που είχε και κάποιες ανακοπές καθώς υποχωρούσε ο μοσταυλός, το κρύος υδρότας, από το κάγκυλο Νεοκοσμίτης, απ' έξω ο σπάνιος, πιο έξω Night Explosion. Δείτε και πάλι είναι χαρακτηριστικό αυτό. Προς το τέλος περνάει ο σπάνιος, πολύ πιο έξω είναι ο Night Explosion, εδώ στα τελευταία μέτρα, ο Άλκης βέβαια είναι δεύτερος και στη συνέχεια μικρός γίγαντας, Night Explosion, με ανακεκωμένη ταχύτητα στην τέταρτη θέση. 8-1, 4-5 το αποτέλεσμα.